Είπαμε στην Νατάλια, βρούμε τον Μανώλη Κωστίδη. Εκεί παρακολουθείς ένα πολύ ενδιαφέρον διπλωματικό φόρουμ, Μανώλη, και κατάφερες να λέει και κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σε αυτή την προσπάθεια προσέγγισης που γίνεται από τις δύο πλευρές. Και όπως προκύπτει, υπάρχουν δυνάμεις στην κυβέρνηση Ερντογάν που κρατούν μικρό καλάθι, να το πω. Κρατούν μικρό καλάθι και ενδεχομένως φοβούνται ότι στο μέλλον, δηλαδή αν διατηρηθεί το καλό κλίμα μένα, αλλά δεν γίνονται συγκεκριμένα βήματα για τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, τότε μπορεί να υπάρχει μια οπισθοδρόμηση. Μιλήσαμε με ανώτερη διπλωματική πηγή εδώ στην Τουρκία στο φόρουμ και μας είπε χαρακτηριστικά Ελλάδα και Τουρκία κάνουν τα απαραίτητα βήματα για την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις των δύο χωρών να ασχοληθούν στη συνέχεια με τα πιο δύσκολα ζητήματα. Χρειάζεται χρόνος και αρκετή υπομονή από τις δύο χώρες. Όσο ο χρόνος περνά, χωρίς να σημειώνεται πρόοδος, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει μια εξέλιξη που θα φέρει οπισθοδρόμηση στις διμερείς σχέσεις και στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών, μας ανέφερε η διπλωματική πηγή. Τώρα, προκλητικός εμφανίστηκε την ίδια ώρα ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Τι ακριβώς είπε, Μανώλη? Το συναντήσαμε στους διαδρόμους του φόρουμ και εκεί του ρωτήσαμε τι γίνεται με το Κυπριακό, γιατί ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει για κυριαρχία. Πρέπει να αναγνωριστεί η κυριαρχία των Τουρκοκυπρίων. Εκεί ο Ρεσίν Τατάρ μας απάντησε και λέει: δεν θα κάτσω στο τραπέζι, λέει, χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, αν δεν αναγνωριστεί η κυριαρχία των Τουρκοκυπρίων. Όσο με στηρίζει η Τουρκία, θα διατηρώ αυτή τη θέση. Η Τουρκία είναι ισχυρή, λέει, και οι Ελληνοκύπροι πρέπει να καταλάβουν και πως πρέπει να είναι ρεαλιστές για το τι ζητούν και πρέπει να αποδεχθούν την παρούσα κατάσταση. Μια σκληρή στάση, αλλά βέβαια μιλάμε πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, είναι αναμενόμενο να διατηρείται και μια πολύ σκληρή στάση από τη διάρκεια των Τουρκοκυπρίων, το έχουμε δει στο παρελθόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.